Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Κυψέλη, και σήμερα θα ρωτήσουμε τον κόσμο εδώ γύρω τριγύρω από πού είναι, ποια είναι η καταγωγή του. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Φύγαμε! Αρχικά, από πού είστε, ποια είναι η καταγωγή σας? Καταγωγή, όχι ότι αν έχω γεννηθεί Αθήνα, η καταγωγή μου είναι μισή από Ικαρία και μισή από Καρδίτσα. Αλλά είστε από Αθήνα? Έχω μεγαλώσει και γεννηθεί εδώ. Γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση μερικές φορές, mm-hmm, ότι είναι άλλο από που είμαι, ναι, που έχω γεννηθεί. Ναι, δεν θεωρώ ότι είμαι από εκεί που, από εδώ που έχω γεννηθεί. Θεωρώ ότι είμαι από εκεί που έχω πάρει καταβολές. Οπότε. Η μάμα μου είναι από Λαμία, που πάρουν είναι από Λάρισα. Λαμία και Λάρισα, και τα δύο ξεκινάνε από Λάμδα, ναι. Είμαστε και δύο από Αλβανία, από την ίδια περιοχή ουσιαστικά. Την ίδια πόλη. Από την ίδια πόλη, Αυλώνα. Mm-hmm. Μένουμε εδώ στην Κυψέλη. Πόσο καιρό είσαστε στην Ελλάδα? Από πιτσιρικάς είμαι εδώ πέρα, 15 χρονών. Mm-hmm. Ναι, εγώ γεννήθηκα εδώ. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Δεν έχω καταγωγή από κάποιο χωριό. Και η Φυσιά έχω μεγαλώσει και τώρα τελευταία 15 χρόνια δουλεύω στην Κυψέλη και τα τελευταία 4 χρόνια μένω κιόλας. Από πού είστε, ποια είναι η καταγωγή σας? Από το νομό Δογκρανίας, επαρχία Αναφακτίας. Γεννηθήκατε εκεί? Εκεί γεννήθηκα. Εκεί μεγάλωσα. Από τα 25 ήρθα στην Αθήνα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο πατέρας μου από αλίαρτο καταγωγή, αλλά και αυτός έχει πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα, οπότε δεν έχουμε κάποια επαφή. Αλίαρτο? Ναι, πριν τη Λιβαδιά είναι. Δεν το ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το μέρος. Ωραία είναι, ωραία είναι. Μα βρεις ευκαιρία, πήγαινε. Ήθελα να σας ρωτήσω από πού κατάγεστε. Εδώ είμαι, από εδώ. Από τη Νέα Σμύρνη? Ναι. Γεννηθήκατε εδώ και οι γονείς σας από... Στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ έχω έρθει 3 χρονών εδώ. Α, θέλατε να πάτε ή δεν σας ενδιαφέρει? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Okay. Από Μυτιλίνη κρατάω. Μυτιλίνη, μέσα από την πόλη της Μυτιλίνης? Απ' έξω, από χωριό, ναι. Ποιο χωριό? Βατούσα. Μεγαλώσατε εκεί? Κοίταξε, όχι, τα περισσότερα χρόνια εδώ, στην Αθήνα, εδώ μεγάλωσα. Ναι. Καταγωγή από Γρεβενά και ζω τώρα στη Νέα Σμύρνη. Μεγαλώσατε στα Γρεβενά? Ναι, ναι, μεγάλωσα, ναι. Σχολείο εκεί κανονικά. Πυραιώτης. Εκεί μεγάλωσα, εκεί γεννήθηκα. Αθήνα. Η καταγωγή σας? Η μητέρα μου από νησί Αλόνισο και ο μπαμπάς από Σκύρο. Οπότε είσαστε νησιώτησα, νιώθετε? Νησιώτησα, νιώθω βέβαια. Νιώθετε νησιώτησα και βέβαια. Πηγαίνετε στα αυτά νησιά. Συχνά. Η καταγωγή μου είναι από Ήπειρο. Πού συγκεκριμένα? Από Γιάννηνα, από εκεί που είναι η καταγωγή του πατέρα μου. Α, από Γιάννηνα, τι όμορφα. Καταγωγή από Αίγιο, ας το πούμε. Αλλά μένω από μικρός εδώ στην Ασμήνη. Έχω πολλά χρόνια να πάω. Γενικά πηγαίνω προς Κόρινθο κοντά, Ξυλόκαστρο που είναι αυτά κοντά, αλλά στο ίδιο έχω να πάω αρκετά χρόνια, ναι. Η καταγωγή μου είναι... είμαι Ποντία. 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 Και ο μπαμπάς μου είναι Πόντιος, η μαμά μου είναι από τη Μάνη. Ένας συνδυασμός έτσι περίεργος. Ξάνθη η καταγωγή από πρώπα που. Έχεις πάει ποτέ? Ξάνθη, ναι, φυσικά, κάθε χρόνο που, κάθε Σεπτέμβρη. Και σ' αρέσει? Ναι, φυσικά, ναι, είναι ό,τι καλύτερο για μένα εκεί. Μπορεί μετά το κοινό χρόνο να μείνω εκεί. Λογικά θα φτιάξουμε εκεί ένα σπίτι και θα μείνουμε μόνιμα εκεί. Άμα μου αρέσει εκεί, θα μείνω. Άμα δεν μου αρέσει, θα μείνω εδώ στην Αθήνα, που είναι πιο ωραία. Δοκιμαστικά. Ναι, ναι, ναι. Στην Αλόνισο πάω πιο πολύ. Στη Σκύρο δεν έχω πολλές επαφές, παρόλο που έχω ακούσει τα καλύτερα. Τι πιστεύετε είναι χαρακτηριστικό? Το βουνό που συνδυάζει η Αλόνισος με τη θάλασσα. Γιατί μου αρέσει και το βουνό. Μ' αρέσει και η θάλασσα όμως, και αυτό τα συνδυάζει και τα δύο. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε και θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας, γίνετε μέλος μας στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί θα βρείτε απομαγνητοφωνήσεις γι' αυτό και πολλά άλλα επεισόδια, ασκήσεις στο Quizlet, Protection, η προστασία, επιβιώνω και πολλά άλλα καλούδια. Σας περιμένουμε! Λοιπόν, από Λαμία που έχω πάει πιο πολύ, ας πούμε, είναι ότι είναι βουνό με θάλασσα. Συνδυάζει αυτό που δεν μπορείς να το βρεις πολύ εύκολα, θεωρώ, γενικά, σαν τοπίο. Η Λαμία. Ναι, από στα Καμένα Βούρλα κυρίως, ξέρω εγώ, πιο πολύ. Παραλία του Ασπρονέρι που είναι πάρα πολύ ωραία. Εσείς τι θα λέγατε ότι έχετε πάρει από την Ικαρία και από την Καρδίτσα?
τι έχω πάρει. Όχι. Τι έχω πάρει. Έχω πάρει χαρακτηριστικά και από τους δύο τόπους. Από την Ικαρία λίγο το ότι μπορεί να μην είμαι τόσο οργανωτική κάποιες φορές και να προτιμώ να είμαι λίγο πιο χαλαρή. Και από την Καρδίτσα το αντίστροφο. Ότι καμιά φορά είμαι στην τζίτα. Στην Καρδίτσα είναι έτσι. Ναι, είναι τσιτωμένοι άνθρωποι. Είναι ζωντανή, ζωηρή, κοινωνική. Τι έχετε να πείτε για την Αλβανία, για την Αυλών συγκεκριμένα? Είναι μια πολύ ωραία πόλη, δηλαδή για τουρίστες να πηγαίνουν να κάνουν τις διακοπές τους, φθηνή. Γενικότερα είναι να πας διακοπές εκεί πέρα για μια εβδομάδα, δύο. Γενικότερα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε θέμα πολιτισμού, κόσμου, γενικότερα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά δεν αντέχεται πολύ, δηλαδή είναι μετά από ένα σημείο και μετά βλέπεις να έχει τέτοια πράγματα, οπότε λες εντάξει βαρέθηκα. Σας λείπει το χωριό? Μου λείπει, ναι. Έχετε ξαναπάει ή έχετε οικογένεια? Πηγαίνω κάθε μια φορά το μήνα, 40 μέρες πηγαίνω. Από ό,τι έχετε επαφή? Βεβαίως. Πάω και κάθομαι και 2 μήνες το καλοκαίρι. Τώρα όταν πάω κάθε 9 εβδομάδες, 10 μέρες, 15 ανάλογα. Υπάρχει μία από τις δύο καταγωγές που προτιμάτε για κάποιο λόγο ή λέτε περισσότερο ότι είστε? Νομίζω ότι Θεσσαλία προτιμώ. Μου αρέσουν οι κέντρο-βορειοελλαδίτες. Είναι πιο αλέγκριοι άνθρωποι. Όχι ότι στην Ικαρία δεν είναι ωραία. Για χαρά είναι. Αλλά εκεί ταυτίζουμε καλύτερα. Για ποιο λόγο θα προτείνατε σε κάποιον να πάει εκεί ή τι πιστεύετε είναι ιδιαίτερο για το σχολείο σας? Καλύτερο πάνω από την επαρχία δεν υπάρχει, λέει, αδερφέ μου. Την ησυχία σου, τον αέρα σου, τον καθαρό σου. Για αυτοί που είναι μόνιμοι εκεί έχουν τον κήπο τους, έχουν την κότα, έχουν την κατσίκα, έχουν τα πάντα. Και αν παίρνει κανένα σύνταξη, τους περισσεύει. Πιο πολύ σαν τους μένει. Εδώ είμαστε ίσα ίσα. Εκεί δεν καταλαβαίνουν κρίση. Πας το βράδυ είναι γεμάτη σε ταβέρνες. Και εδώ στο σκεφτόμαστε να πιούμε έναν καφέ στην καφετέρια. Μανιτάρι. Γρεβενά είναι μανιτάρι τώρα. Εκεί έχει τα καλύτερα μανιτάρια. Τα καλύτερα. Ακριβώς. Να πάτε ανεπιφύλακτα. Απλώς τι γίνεται, με την πρώτη βροχή κάνεις μία βόλτα στο δάσος και αυτά μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή η ζωή του μανιταριού είναι μία μέρα. Πηγαίνουν και τα συλλέγουν. Τέλειο, είναι πραγματικά, είναι σαν κυνήγι. Ακριβώς. Και είναι πιο τέλειο να τα τρως κιόλας. Τι θα λέγεται ότι είναι χαρακτηριστικό των Ιωαννίνων? Η λίμνη. Η λίμνη, βέβαια. Θα προτιμούσατε να, αν μπορούσατε να μείνετε εκεί? Ναι, νομίζω ότι τελικά η επαρχία, όπως τη λέμε, έχει αρχίσει να γίνεται πιο ανθρώπινη. Και η Αθήνα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις εδώ. Και εκεί είναι και μια σχετικά μεγάλη πόλη, δεν είναι χωριό. Ναι, τελείως. Εντάξει. Πώς θα συνοψίζετε την κουλτούρα του Πειραιά, με λίγα λόγια? Κόσμος με ναυτική αντίληψη, εργατικός, τίμιος και υπόδειγμα, το οποίο προέρχεται από τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και κατασταθήκαν εκεί. Οι ρίζες μου είναι από Μικρά Ασία. Το νιώθω πάρα πολύ έντονα. Γενικά η ποντιακή καταγωγή έχει έτσι μια έντονη παράδοση λόγω των δύσκολων χρόνων που περάσανε και της γενοκτονίας. Και κρατάμε κάποιες παραδόσεις, χορεύω πολύ, δεν μιλάω δυστυχώς, αλλά γενικά ενδιαφέρομαι να μάθω ό,τι μπορώ να μάθω. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek. Εσείς, για πείτε μας, από πού είστε? Αυτό που λένε στα ελληνικά, ποια είναι η καταγωγή σας? Από πού είναι οι γονείς σας ή ο πατέρας σας? Είναι από εκεί που γεννηθήκατε ή από κάπου αλλού? Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω, έχουμε μεγάλη περιέργεια να διαβάσουμε τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, να προσέχετε και γεια σας!